Σε αναστολή της λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρίου και Φαρμακείου Χανίων, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν τα μέλη της διοίκησης της μη κερδοσκοπικής εταιρείας μετά τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών που το άφησαν ουσιαστικά χωρίς στέγη. Ο χώρος που είχε παραχωρήσει για 10 χρόνια η Ιερά Μονή Γουβερνέτου εκενώθηκε και αποδόθηκε στη Μονή σύμφωνα με την αρχική συμφωνία, ενώ οι λύσεις που βρέθηκαν στο διάστημα που ακολούθησε ήταν προσωρινές. Αυτός ο χώρος είχε δοθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο σχεδόν το εκμεταλλευτήκαμε όλο και λίγο παραπάνω και έπρεπε να επιστραφεί. Μετά από αυτό βρήκαμε προσωρινά για ένα μήνα στη νέα χώρα έναν χώρο που μας δώσανε κάποιοι ψυχολόγοι που δεν θέλουν να αναφερθούν, όπου για ένα μήνα στεγάσαμε μόνο το φαρμακείο για να μπορεί να δουλεύει, να δίνει φάρμακα το φαρμακείο. Αυτή τη στιγμή 150 ωφελούμενοι που προσέρχονταν για ιατρική παρακολούθηση, εξετάσεις και χορήγηση φαρμάκων έχουν βρεθεί στον αέρα. Πρόκειται κυρίως για πρόσφυγες και μετανάστες που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, αλλά και για Έλληνες με σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Τελευταία υπήρχε μια ανωδική τάση, γιατί υπάρχουν και Έλληνες πολλοί οι οποίοι δυσκολεύονται και θέλουν να έχουν μια δωρεάν περίθαλψη στα φάρμακα, να παίρνουν φάρμακα και να εξετάζονται και να κάνουν και κάποιες εξετάσεις. Η διοίκηση της δομής ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας της μέχρι την ανέβρεση λύσης στο πρόβλημα της στέγασης. Το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Χανίων ως μη κερδοσκοπική εταιρεία αστικού τύπου δεν έχει άλλους οικονομικούς πόρους πέρα από χορηγίες των συμπολιτών μας και έσοδα από μεμονωμένες δράσεις που και τα δύο δυστυχώς λόγω των αντικσοοτήτων των τελευταίων χρόνων έχουν μειωθεί σημαντικά, καθιστώντας αδύνατο να υποστηρίξουμε την ενοικίαση οποιοδήποτε χώρου. Επίσης ο Δήμος, ο οποίος ήδη προχωρά σε μια διαδικασία να μας χρηματοδοτήσει για ενοίκιο, θα βοηθήσει και αυτό και γενικά και οι δομές και οι πολίτες θα συνδράμουν. Μέχρι να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος ικανός να στεγάσει το ιατρείο, το φαρμακείο και τον χώρο των εξετάσεων, η δομή που λειτουργούσε αδιάκοπα από το 2012 θα παραμείνει ανενεργή.